Απάντηση. Κύριε συνάδελφε, για δύο λεπτά η πρωτερωγία σας. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, η επίκαιρη ερώτηση αφορά την Τίτζια. Κατόπιν σχετικού διαγωνισμού της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, υπεγράφει μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας Τίτζια μια 15ετής σύμβαση, για την οποία σύμβαση μόνο απικιακούς όρους έχει. Όχι μόνο απικιακούς όρους, αλλά και μονοπωλιακούς. Ήταν και είναι δεκάδες οι επίκαιρες ερωτήσεις συναδέλφων μας 2013, 2014 και το 2015 που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας της συγκεκριμένης σύμβασης. Και μάλιστα την μονοπωλιακή και τη δεσπόζουσα θέση της DGA, αλλά και τον απικιοκρατικό χαρακτήρα της σύμβασης. Συγκεκριμένα και ένας να εμφανιστεί στο συγκεκριμένο διαγωνισμό κατοχυρώνεται χωρίς να υπάρχει δυνατότητα τουλάχιστον να υπάρχουν δύο, να υπήρχαν δύο. Οι λευκές περιοχές στην Ελλάδα είναι αρκετές. Το πρόβλημα προσπάθησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών να το λύσει με μια οδηγία, δίνοντας εντολή, μάλλον οδηγία στους ΟΤΑ Α και Β βαθμού, να καλύπτουν με ιδία μέσα τον εξοπλισμό. Πολλοί ΟΤΑ δεν μπόρεσαν. Εδώ δεν μπορούν να πληρώσουν ανελαστικές δαπάνες. Άλλοι ενέγραψαν τις σχετικές δαπάνες στον προϋπολογισμό τους, πλην όμως δεν μπόρεσαν να τα πάρουν τα χρήματα, διότι δεν προβλέπεται. Επίσης, εδώ γεννιέται το εξής ερώτημα. Μόνο η DGA? Δεν υπάρχει άλλος? Κάποιος ο οποίος να έχει τη γνώση, θα ρωτήσει ο ελληνικός λαός? Και βέβαια υπήρχε με τρία γράμματα ΕΡΤ. Έκλεισε όμως τη στιγμή που ανέβαινε η DGA. Με αποτέλεσμα σήμερα να καλύπτει το μονοπόλιο, να έχει το μονοπόλιο η DGA. Και να αναγκάζονται περιφερειακά κανάλια να πληρώνουν διόδια στην DGA. Ήδη πιθανότατα να αυξηθούν και τα χρήματα που πληρώνουν τα περιφερειακά κανάλια. Εν ώψη όλων αυτών, κύριε Υπουργέ, και πάντα με σεβασμό στον χρόνο, ερωτάστε, θα συνεχιστεί το Γιάννης Κερνάει, Γιάννης Πίνει? Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και στο θέμα των συχνοτήτων? Θα έχει γίνει πραγματική αποτίμηση της χρήσης του δημόσιου αγαθού του ραδιοτηλεπτικού σήματος? Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Κύριε Υπουργέ. Είμαι, κύριε συνάδελφε. Να σε ευχαριστήσω για την ερώτηση καταρχάς, για την επίκαιρη. Δυστυχώς τα τρία λεπτά είναι λίγα για να περιγράψει κανείς το όργιο των διαγωνιστικών διαδικασιών που έγιναν για την DGA. Όμως ο φάκελος έχει ανοίξει. Πέρσι, πάνω από ένα χρόνο, στις 1η Ιουλίου του 2015, ενημέρωσα την αρμόδια εισαγγελέα για τα στοιχεία που βρήκαμε σε σχέση με το διαγωνισμό. Θα τα αναφέρω επιγραμματικά. Ο διαγωνισμός έχει τέτοιες διαδικασίες που αν τις στηρούσαμε στο Υπουργείο ή τις στηρούσε μια περιφέρεια ή ένας δήμος, εμείς τουλάχιστον θα είμαστε αλλού. Δεν λέμε για τη συνδρομή η αλήθεια να λέγεται της γνωστής ομάδας. Έχουμε πλημέλειες και παραλήψεις. Έχουμε ενέργειες μελών της ΕΕΤ αναφορικά με το μη αποκλεισμό της μίας διαγωνιζόμενης εταιρείας, η οποία, παρότι έλεγε ο νόμος ότι δεν μπορούν να είναι και πάροχοι περιεχομένου, κανάλια δηλαδή, δυστυχώς η DGA, που έχει τα 6 πανελλαδικά κανάλια μετόχους, προχώρησαν και αποδέχτηκαν την προσφορά. Και δεν φτάνει αυτό μόνο. Είχαν προβλέψει και στους όρους διαγωνισμού, παρότι δεν κατέβηκε κανείς για τις συχνότητες των περιφερειακών καναλιών, να τους αναθέσουν και αυτά. Θέλω να είμαι λίγο παραστατικός για να καταλάβετε όλοι γιατί έσοδα μιλάμε για την DGA. Αν θεωρήσουμε ότι όλο το εύρος συχνοτήτων ήταν το παλιό εύρος που είχαμε σε ένα παλιό ραδιόφωνο, αυτό με τη βελόνα, και ερχόταν το ελληνικό δημόσιο να πει σε αυτές τις συχνότητες
θα εκπέμπεται η τηλεόραση, σε αυτές η κινητή τηλεφωνία, σε αυτές το ραδιόφωνο και το καθεξής. Το 1 τρίτο έχουμε δώσει στην κινητή τηλεφωνία και έφερε έσοδα 380 εκατομμύρια. Και το τριπλάσιο ακριβώς δόθηκε στην Τίτζια και φέρνει έσοδα 18 εκατομμύρια. Και στρεβλώσεις, βεβαίως. Τι είχαν κάνει, δεν πέρασαν. Πάρτε και το έγγραφο, τα έχω ξανακαταθέσει στη Βουλή όταν σας εκείωταν ο νόμος που θα ακυρώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ούτε, πάρτε το. Απάντηση της ΕΕΤ είναι. Δεν πέρασε το διαγωνισμό ή ανεξάρτητη αυτή αρχή, η ρυθμιστική αρχή, ούτε από τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου για αυτό το διαγωνισμό. Και βέβαια, εκτός από αυτά, άλλαξε απαράβατους όρους του διαγωνισμού, μετά το διαγωνισμό, όπως είναι το τεχνοοικονομικό μοντέλο, όπως είναι ο χρόνος παράδοσης συστήματος, και ο χρόνος αυτός του δικτύου απέτρεψε πάρα πολλούς να κατέβουν σε αυτό το διαγωνισμό. Καταθέτω λοιπόν, για να το έχετε, και το τι καταθέσαμε στον εισαγγελέα πριν ένα χρόνο. Όπως θα καταθέσω, για να δείτε πώς λειτουργούσε η προηγούμενη κυβέρνηση, τα αποτελέσματα. Επειδή είμαστε έτοιμοι για τη διόρθωση του χάρτη συχνοτήτων που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, θέλω να δείτε αυτούς εδώ τους χάρτες. Όπου βλέπετε πορτοκαλί, είναι αυτό που καλύπτεται. Όλα τα υπόλοιπα χρώματα, με κίτρινο, με γαλάζιο και με μαύρο, είναι περιοχές που δεν καλύπτονται. Εδώ είναι στην Ετωλακαρνανία. Εδώ είναι στην Αχαΐα. Εδώ είναι στα Χανιά. Εδώ είναι στη Χαλκιδική. Είναι ξεχασμένη η Χαλκιδική. Τελείως. Εδώ είναι στη Δράμα και στην Ξάνθη. Να σας τα δώσω. Μόλις με το καλό αύριο ξεκινάει, είναι εδώ και ο Νίκος ο Παπάς, αυτός ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες. Θα κάτσουμε να δούμε, έχουμε ολοκληρώσει τη δουλειά, τη διόρθωση της κοινής υπουργικής απόφασης που βγήκε από την προηγούμενη κυβέρνηση για να εξυπηρετήσει ένα πράγμα. Να έχει πολύ χαμηλό κόστος η επένδυση που θα έκανε ο ένας διαγωνιζόμενος στο διαγωνισμό για τις συχνότητες. Έφυγε ο κύριος Κουτσούκος να δει πώς τίνονται οι διαγωνισμοί. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε. Κύριε Κόκο.